Κοντά στα 8 μέτρα και πάλι ο Μάσο, όπως και να έχουν τα πράγματα, δεν αλλάζει κάτι, δεν αλλάζει η κατάταξή του. Αυτός είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής. Με δεύτερο, επαναλαμβάνω, τον Μίλτο Τεντόγλου και τρίτο τον Αυστραλό Ντάρσι Ρόπερ, ο οποίος και αυτός έκανε ένα πολύ καλό αγώνα. Όπως εξάλλου και ο Τεντόγλου και ο Μάσο και ο Αργερινός, ο Τρίκη που πήρε την τέταρτη θέση. Γενικά έγινε ένας πολύ όμορφος τελικός στο μήκος των εφήβων. Εδώ είναι η τελική κατάταξη. 8 μέτρα για τον νικητή, 7.91 για τον Τεντόγλου, 7.88 για τον Αυστραλό, τον Ρόπερ.